Καλησπέρα σε όλου τους από Game GameTaxers εδώ. Καλώ ήρθατε στο δεύτερο επεισόδιο τη σειρά στην οποία παίρνουμε παλιό hardware και το τεστάρουμε για να δούμε πώ ανταποκρίνεται στι σημερινέ απαιτήσει. Στο προηγούμενο βίντεο λοιπόν, το οποίο μπορεί να βρει κάπου εδώ, είχαμε μιλήσει για τον Core 2 Quad Q6600. Ο συγκεκριμένο ήταν ο πρώτο τετραπέρινος που κυκλοφόρησε η Intel πριν από μερικά χρονάκια. Σε εκείνο το βίντεο υπήρχαν αρκετά σχόλια τα οποία μου λέγανε να δοκιμάσω κάποια κάρτα τη εποχή. Αρκετοί μου είπατε για την 7600, 9600, 9800. Και αρκετέ κάρτε από μεριά τη AMD. Έτσι αποφάσισα να μπω στο eBay και να δω τι μπορώ να βρω. Βρήκα λοιπόν μια 9800 GTX Plus τη Πάλι. Η συγκεκριμένη βρισκόταν σε αρκετά καλή τιμή, 998 την αγόρισα από το eBay και ήρθε σχετικά σύντομα σε περίπου 20. 27-30 μέρε, κάτι τέτοιο. Θα ξεκινήσω λοιπόν περιγράφοντα κάποια θεωρητικά πράγματα και στη συνέχεια θα μπω και στο hardware αυτή τη κάρτα καθώ και στα τεστ τα οποία έκανα. Λοιπόν, α πω λίγα λόγια για την κυκλοφορία τη και κάποια στοιχεία για αυτή. Η συγκεκριμένη κάρτα ανακοινώθηκε την Πρωτοπριλιά του 2008. Ναι, μια ψεύτικη ημερομηνία. Η τιμή της λοιπόν ήταν στα 199 δολάρια για την έκδοση GTX και στα 230 για την έκδοση GTX Plus. Η συγκεκριμένη που έχω στα χέρια μου όπως είπα και στην αρχή του βίντεο είναι η GTX Plus. Τι το ιδιαίτερο έχει ήταν η πρώτη κάρτα που έφτιαξε η NVIDIA στα 55 νανόμετρα. Εκτός από αυτό η συγκεκριμένη έγινε refresh δύο φορές. Η 9800 GTX αποτελεί refresh της 8800 και στη συνέχεια έγινε ξανά refresh στη GTS 250. Μια κάρτα που παίζει πάρα πολύ αυτή τη στιγμή στις καμαγγελίες για ψεύτικες 960. 60, 1050 και τα σχετικά. Αγοράζετε μια τέτοια και σας έρχεται μια GTS 250 με άλλο αλομπάιος. Πάμε να δούμε την κάρτα εξωτερικά. Η συγκεκριμένη έκδοση που έχω στα χέρια μου ε, έχει ένα φανάκι και από κάτω βρίσκουμε τα heatpipes για να ψύχει τον πυρήνα. Στις εξόδους θα βρούμε δύο εξόδους DVI-I και μια HD ε, TV θύρα η οποία πλέον δεν χρησιμοποιείται. Εδώ να διευκρινίσω κάτι. Αρκετοί μπερδεύεστε με τις DVI-I και DVID. Η DVI-I θύρα έχει αναλογικό σήμα. Η DVI-D έχει ψηφιακό. Οπότε, όπω καταλαβαίνετε, μπορούμε να βάλουμε στην DVI-D την DVI-I, αλλά στην DVI-I δεν μπορούμε να βάλουμε την D. Ναι, σα μπέρδεψα, αλλά εάν το προσέξει, είναι πολύ εύκολο να καταλάβει τι γίνεται. Η συγκεκριμένη κάρτα ε, μπορεί να συνδεθεί με τη μητρική μα μέσω μια PCI ε, 2.0 θύρα. Πλέον, όπω ξέρετε, οι περισσότερε μητρικέ έχουν PCI 3 και οι πιο καινούργιε, π.χ. Z590, X570, B550 και τα σχετικά έχουν PCI 4 θύρες οπότε είναι ένα αρκετά παλιό στάνταρ αλλά το PCIe είναι backwards compatible το οποίο τι θα πει θα πει ότι μπορείς στις καινούριες εκδόσεις να βάζεις πιο παλιές οπότε η συγκεκριμένη κάρτα με το PCIe 2.0 μπορεί να παίξει άνετα σε οποιαδήποτε μητρική έχει PCI 3 και PCI 4. Αφού τελειώσαμε με όλα αυτά, α μιλήσουμε και για την τροφοδοσία τη κάρτα. Η τροφοδοσία τη κάρτα γίνεται μέσω δύο τρύπνων τα οποία βρίσκονται στο δεξί μέρο τη κάρτα. Το TDP της κάρτας ήταν τα 140W. Αυτό το βρήκα ψάχνοντας στο Google. Αρκετοί αναφέρουν πως μπορεί να τραβήξει και λίγο παραπάνω. Εγώ στα τεστ που έκανα κάτω από full load είδα την κάρτα να τρεβάει 136W. Αυτό έγινε μέσω software και όχι μετρώντας τα ρεύματα από το hardware. Η 9800GTX Plus της Palit έχει ένα core clock στα 745MHz. Το memory clock φτάνει στα 1100 MHz. Εδώ να προσθέσω και κάτι άλλο. Η συγκεκριμένη κάρτα έχει 256 MB bit bus. Μια και μίλησα για την ταχύτητα τη μνήμη, σα πω και για τη χωρητικότητά τη. Η 9800 GTX έρχεται σε δύο εκδόσει. Μία με 512 MB μνημης gddr GDDR3, η οποία είναι αυτή που έχω στα χέρια μου, και μία με 1 GB GDDR3 που δεν κατάφερα να βρω δυστυχώ. Τέλο πάντων, οι διαφορέ μεταξύ αυτών των δύο είναι μικρέ, μια και μα περιορίζουν άλλα πράγματα πριν μα κόψει η μνήμη. Εδώ να πω το μεγάλο αρνητικό αυτή τη κάρτα. Δεν μπορεί να υποστηρίξει Direct X11. Στα χαρτιά λέει ότι υποστηρίζει Direct X11, αλλά το future level είναι το 10 ε, κάτω παύλα 0, το οποίο μα περιορίζει και δεν μπορούμε να παίξουμε οτιδήποτε σύγχρονο. Έτσι, στα τεστ τα οποία θα γίνουν στη συνέχεια του βίντεο, δοκιμάζω παλιότερα παιχνίδια, μια και δεν υπάρχει δυνατότητα να τα στάρουμε κάτι καινούριο. Εδώ θα μιλήσω και για μια ακόμη σύνδεση που έχει κάρτα, αλλά ευτυχώ δεν αφορά κανέναν από εμά, μια και συγκεκριμένη τεχνολογία έχει παραιτηθεί: είναι το SLI. Συγκεκριμένα αυτή που έχω στα χέρια μου υποστηρίζει 3-way SLI. Τι θα πει αυτό: αυτό θα πει ότι με τα ειδικά bridges μπορεί να ενώσει τρει κάρτε γραφικών και να τι χρησιμοποιεί ταυτόχρονα στα παιχνίδια. Σαν ιδέα ακούγεται καλό, δεν πέτυχε ποτέ και τα παιχνίδια που υποστηρίζουν είτε SLI είτε Crossfire πραγματικά είναι μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού και αν πα να το κάνει αυτό, πραγματικά θα σου συμβούν πολύ άσχημα πράγματα. Οπότε καλύτερα μην μπλέξει με σελάι και κροσφάιρ γενικότερα. Και όχι, δεν λέω για του miners που βάζετε 500 κάρτε, λέω για του gamers. Δεν αξίζει για παιχνίδια να βάλει πολλέ κάρτε. Καλύτερα μία ισχυρότερη παρά πολλέ πιο αδύναμε. Τέλο πάντων, πάνω όλα αυτά, πάμε στα τεστ. Για τεστ χρησιμοποιησει ενα έναν i3 10100F, ο οποίο έχει ένα base clock στα 3,6 GHz, ένα boost clock στα 4,2 και ένα socket 1200. Ο συγκεκριμένο έχει 4 πυρήνε και 8 threads. Δεν θα κάνει κανένα bottleneck σε αυτή την κάρτα γραφικών, μια και αρκετά πιο αδύναμοι επεξεργαστέ μπορούν να συνδυαστούν μαζί τη χωρί να έχουμε κάποιο θέμα. Απλά ήθελα να είμαι 100% σίγουρο ότι δεν θα έχουμε κάπου τον CPU να μα περιορίζει. Ο i3 βρίσκεται πάνω σε μια MSI H410M Pro-E, η οποία είναι μια πάρα πολύ απλή socket 1200 μητρική. Δεν μα προσφέρει ούτε overclock, έτσι κι αλλιώ είναι κλειδμένο επεξεργαστή. Και γενικότερα είναι για πολύ απλή χρήση, δεν είναι να βάλει κάποιο δυνατό επεξεργαστή πάνω. Εδώ έχουμε ένα θεματάκι. Οι μνήμε που έβαλα είναι η ρήψο V τη G-Skill στα 3200 MHz. Δεν μπορώ να φτάσω το 3200 MHz, αλλά μένω στα 2666. Δεν έχω κανένα θέμα, πάλι δεν μα περιορίζει, ούτε χάνουμε κάτι σε επιδόσει με τη συγκεκριμένη κάρτα. Διαφορέ θα δούμε αν βάλουμε δυνατότερε κάρτε και με τον i3 δεν πιστεύω ότι η διαφορά θα είναι και τόσο μεγάλη. Τέλο για το εφοδοτικό έχω ένα MWE 550W, το 80 Plus Bronze, το οποίο είναι υπέρ-υπέρ υπέρ υπέρ αρκετό για το σύστημά μα. Και για δίσκου έχουμε δύο, έναν SSD και ένα DVD, έναν HDD, έναν Intenso High για το λειτουργικό και ένα, ε, ένα τεραμπάιτ ε, το σύμπα που έχω για τι δοκιμέ. Θα ξεκινήσω με το πρώτο game το οποίο θα με ρωτάρατε έτσι κι αλλιώ και είναι το GTA. Όχι το RP, το story. Λοιπόν, στο GTA, στο story mode έχουμε σε 720p average 38fps, minimum 27 και max 55. Η εμπειρία ήταν αρκετά playable και μπορούσε να παίξει και να το ευχαριστηθεί στο story. Τώρα, αν ανέβαινε σε 900p ή σε 1080p, η εμπειρία γινόταν χάλια. Επόμενο τίτλο στη λίστα μα είναι το Assassin's Creed Black Flag. Το Assassin's Creed Black Flag λοιπόν τρέχει σε 720 με 33 FPS average, 23 minimum και 58 max. Ο τίτλο είναι μια χαρά playable και η εμπειρία ήταν καλύτερη από αυτή που είχα όταν το έπαιξα πρώτη φορά στο Xbox 360 αρκετά χρόνια πίσω. Στη συνέχεια έχουμε το Tomb Raider το 2013. Το συγκεκριμένο έτρεξε απίστευτα σε 1080p με average τα 72 fps, minimum τα 59 και max τα 102. Όπω μπορείτε να καταλάβετε, με 1080p και low settings είχαμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα και το παιχνίδι ήταν υπερβολικά playable. Δηλαδή μπορούσε να το παίξει και να το ευχαριστηθεί σε 1080p. Αν θε να πέσει λίγο σε fps, μπορεί να ανεβάσει τα textures και γενικότερα να παίξει και θα σε μια χαρά. Το Among Us λοιπόν. Έπαιξε στα 60 FPS, δεν παίρνει κάτι άλλο μια και παίζει τα πάντα μέχρι και σε παμπάλια κινητά. Ο τελευταίο τίτλο που δοκίμασα διότι δεν είχα κάποιον άλλο με DirectX 10 ήταν το CSGO. Το CSGO στα 1080p έπαιξε με 62 FPS average και 23 FPS minimum. Τα max δυστυχώ δεν κατάφερα να τα μετρήσω και δεν ξέρω τι φταίει σε αυτό. Μπορεί να φταίει το FRAPS ή μπορεί να φταίει το CSGO, το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο να πεντσάει τελευταία. Γενικότερα δεν αφήνει κανένα γράφημα να ανοιχτεί από πάνω του και το να πάρει τα average FPS του είναι λίγο δύσκολο. Η εμπειρία στο CSGO δεν ήταν καθόλου καλή. Μέτρια, δεν ξέρω ακριβώ πώ να το περιγράψω. Αν θέλει να παίξει competitive εννοείται ότι το ξεχνά. Αν θέλει να παίξει χαλάρα με την παρέα σου, παίζεται. Αφού είδαμε και τα benchmarks τη κάρτα, φτάσαμε στο τέλο του βίντεο. Τι μάθαμε από το σημερινό βίντεο, μάθαμε πω αυτή η κάρτα πλέον δεν μπορεί να παίξει τίποτα μια και δεν υποστηρίζει Direct X11. Αλλά ε, εάν θέλει να πειραματιστεί, δώσε αυτά τα 10 ευρώ και παίξε μαζί τη. Γενικότερα θα έχει μια αρκετά καλή εμπειρία. Ε, βέβαια, μπορεί αν θέλει να την ενώσει και με κάποιον core του quad και να φτιάξει ένα κάπω πιο παλιό σύστημα έτσι, για πιο retro καταστάσει. Όχι ότι έχει γίνει retro ακόμη, αρκετοί χρησιμοποιούν Socket 775 και στα σπίτια του. Αλλά ε, έχει τη φάση του έτσι, το πιο παλιό hardware. Αυτά λοιπόν. Αυτό το βίντεο έφτασε στο τέλο του. Ελπίζω να μάθετε κάτι από αυτό και να το βρείτε ενδιαφέρον. Αν σα άρεσε το βίντεο, μπορείτε να κάνετε ένα like για να με υποστηρίξετε, ένα subscribe για να ενώσετε για κάθε νέο βίντεο, ένα share για να με βοηθήσετε να με μάθει κι άλλο κόσμο και να μπορώ να κάνω παραπάνω βίντεο ή να μου δοθεί δυνατότητα για κάτι άλλο που δεν έχω κάνει μέχρι στιγμή. Και όλα τα κοινωνικά δίκτυα, άμα θέλει να επικοινωνήσει μαζί μου είτε για κάποια πορεία που έχει είτε για να μπει στο Discord server και να παίξει μαζί μα κάτι. Βρίσκονται κάτω στο description, μπορεί να πα να τα τσεκάρει εκεί. Αυτά από μένα. Είμαι ο Σπύρο από το κανάλι Game Textures και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σα!